Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα αφήσει να ξεχαστούν και να σβήσουν οι ευθύνες όσων συνήργησαν ή είχαν παραλήψεις για να συντελεστεί το έγκλημα των ΤΕΠΟΝ. Ως εκ τούτου, με απόφαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του Κόμματος, σας ανακοινώνουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα καταθέσουμε πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για όσους ευθύνονται για το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος. Μπορεί να έχει περάσει κάποιος καιρός, αλλά οι μνήμες μένουν ζωντανές και η μάχη που δίνουμε δεν είναι απλώς μία μάχη για να λάμψει η αλήθεια για το παρελθόν, είναι για να αποκαταστήσουμε τη σχέση της κοινωνίας με την πολιτεία και τη σχέση του λαού με την αλήθεια και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εννοούν όσα λένε, δεν έχουν παρά να ανοίξουν την πόρτα για τη διερεύνηση αυτής της δυσόδους και προσβλητικής για τη μνήμη των θυμάτων υπόθεσης. Είναι και αλλαγή ατζέντας, κύριε Παπά, αυτό, ε. Καλούμε καταρχήν τα κόμματα του προοδευτικού χώρου να συνηγορήσουν και να συνυπογράψουν αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε κατά καιρούς δημόσιες δηλώσεις και από άλλους χώρους ότι το θέμα της διερεύνησης των ευθυνών τους απασχολεί, άρα πιστεύουμε ότι εδώ βρίσκεται ένα πεδίο συνεννόησης. Προσδοκούμε. Εντάξει.